Η μανία των ηλεκτρικών πατινιών που παρατηρείται τις τελευταίες εβδομάδες και σε μεγάλες ελληνικές πόλεις δημιουργεί και πονοκεφάλους. Στην Γαλλία, η κυβέρνηση Μακρόν προχωράει σπευμένα στην θέσπιση κανόνων για την ορθή χρήση τους. Τα ηλεκτροκίνητα αυτά οχήματα θα απαγορευτούν από τα πεζοδρόμια, θα απαιτείται οι οδηγοί τους να φορούν ρούχα που φωσφορίζουν τις νυχτερινές ώρες, ενώ απαραίτητο θα είναι το κράνος για όσους είναι ηλικίας κάτω των 12 ετών. Σε διαφορετική περίπτωση, οι χρήστες θα κινδυνεύουν με επιβολή προστήμων που θα ξεκινούν από τα 35 και θα φτάνουν στα 1.500 ευρώ. Τα νέα μέτρα χρειάζονται, καθώς μόνο το 2017 στην Γαλλία 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 284 τραυματίστηκαν σε ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια. Και μόνο στο Παρίσι υπολογίζεται ότι σήμερα κυκλοφορούν 40.000 τέτοια οχήματα. Δεν είναι όμως μόνο η γαλλική πρωτεύουσα όπου ανθίζουν αυτά τα ηλεκτρικά πατίνια. Η πόλη της Λιόν επίσης καλωσόρισε αυτό το δωρεάν μέσο συγκοινωνίας. Άλλωστε ήταν η πρώτη που υιοθέτησε το αντίστοιχο σύστημα με τα ποδήλατα και η άφιξη των πατινιών έγινε γρήγορα δημοφιλής. Όμως ο Δήμος ανυπομονεί να υπάρξουν εθνικοί κανόνες. Το ηλεκτρικό πατίνι είναι ένα όχημα που δεν αναγνωρίζεται επαρκώς τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Συνεπώς θα ήταν σωστό το Υπουργείο Συγκοινωνιών να συζητήσει το θέμα και να καλύψει το νομικό κενό. Έτσι ώστε οι τοπικοί δήμοι να επιβεβαιώσουν ότι αυτά τα οχήματα είναι χρήσιμα, αλλά την ίδια στιγμή σέβονται τα δικαιώματα των υπολείπων που περπατούν ή οδηγούν ποδήλατα. Ο Ζάνιβ Σεσερές είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος της Λιόν που ασχολήθηκε με τις υπηρεσίες της δωρεάν χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών στην πόλη. Ελπίζω ότι το υποδιαμόρφωση νέο εθνικό νομικό πλαίσιο θα επιτρέψει στους Δήμους να συνεχίσουν την παροχή των σχετικών υπηρεσιών. Θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο τις διαπραγματεύσεις μας. Να σιγουρευτούμε ότι υπάρχουν περιορισμοί στην ταχύτητα. Αρχίσαμε σήμερα να λαμβάνουμε τα αποτελέσματα από έναν Αμερικανικό φορέα, ο οποίος μπορεί να μεταβάλει την ταχύτητα και την ισχύ των πατινιών στην πόλη μας χάρη στην γεωγραφική τους θέση. Οι εταιρείες που κατασκευάζουν ή διαχειρίζονται τα ηλεκτρικά πατίνια λένε ότι θα καλωσορίσουν τους νέους κανόνες. Όλες σχεδόν ενθαρρύνουν τους οδηγούς για ασφαλή χρήση. Ωστόσο, οι ίδιες λίγα έχουν κάνει για να σιγουρευτούν ότι θα ακολουθούνται οι σχετικοί κανόνες από τους χρήστες. Ο Αντουάν Μπλουέ εκπροσωπεί την Lime, την μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρικών πατινιών στην Γαλλία. Υποστηρίζει ότι η εταιρεία περιμένει με ανυπομονησία τους νέους κανόνες μετά από μήνες συζητήσεων με την γαλλική κυβέρνηση. Σήμερα δεν υπάρχει κανείς που να ενοχλείται από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κανόνες που να αποτρέπουν την κακή χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Γι' αυτό εμείς υποστηρίζουμε αυτούς τους κανόνες. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητοι. Πρέπει να θεσπιστούν. Αν οι νέοι κανονισμοί υιοθετηθούν όπως αναμένεται από την γαλλική κυβέρνηση, τότε θα ισχύσουν στο σύνολο της Γαλλίας από τον Σεπτέμβριο.